regretting the times when we play kind of normal games, like normal football games. So we enter in one last period when everything is a lot of problems which are so specific in which you hardly find a way to respond. Δυστυχώς αναπολώ την περίοδο που ουσιαστικά παίζαμε κανονικά παιχνίδια και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε μια περίοδο και σε μια φάση όπου τα παιχνίδια είναι έτσι πάρα πολύ συγκεκριμένα με διάφορες έτσι παραμέτρους και δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτό το κομμάτι για μας. So it's not easy to come here from week to week and to try to find a lot of football reasons because I believe in the team and the players and the staff and the, how can I say, the knowledge inside in the team and the club is in enough good, much better level than the level of these results in the last time. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό όλοι οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, η διοίκηση, όλη η ομάδα δηλαδή, είναι σε πολύ πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτό το οποίο δείχνουν τα τελευταία αποτελέσματα και είναι λίγο κρίμα γιατί πραγματικά από εβδομάδα σε εβδομάδα ουσιαστικά συμβαίνουν παρόμοια πράγματα. Space for us is not too big, but we have to find a way to deal with this and to use this, to use better this space which we have. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε όσο καλύτερα μπορούμε, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εκμεταλλευτούμε ό,τι μας δίνεται. So congratulations for the team of Kivisia on the good effort and fight for these points what they took. And for us, okay, I hope we will find a way to deal with this better. Συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα της Κηφισιάς, η οποία πραγματικά προσπάθησε, πάλεψε πάρα πολύ για να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης που χρειαζόταν πάρα πολύ. Και για μας, πραγματικά πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε για να μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι πλέον ορατό σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι ότι δεν υπάρχει κίνητρο. Mm-hmm. Σήμερα ο αντίπαλος είχε πολύ πιο ισχυρό κίνητρο, την παραμονή στην κατηγορία. Πώς θα βρει κίνητρο η ομάδα Αστέρας στα επόμενα 4 παιχνίδια για να αλλάξει και αυτή η εικόνα? As you say, that it's obvious that we are not motivated. We didn't have a motive for the third consecutive game. The opponent team wanted the game too much for motive because they want to save this division. So how can we find a motive to motivate the players in order to get some results in the 4 games that are still to come? Okay, we can, how can I say, merge this level of motivation inside the teams. We have our motivation, which is normal sports and football, to go out and to play our best level in this moment. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά, το δικό μας το κίνητρο παραμένει όπως ήταν πάντα, το να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να αποδώσουμε καλό ποδόσφαιρο και να μπορέσουμε να πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε από κάθε αγώνα. Δηλαδή μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι με συγκεκριμένο στόχο και αυτός είναι να πάρουμε την νίκη. At the end, the sport and football, it is about that. You know, we are making our trainings to become better than we were yesterday, and the goal in front of us is actually to beat ourselves. So, so this is in front of us. This will stay in front of us in this championship, in the period after this championship. So, I believe that in this space we will find more motives to become better. Ο στόχος μας, δηλαδή, ή το κίνητρο το οποίο έχουμε, είναι να μπορέσουμε κάθε μέρα να είμαστε καλύτεροι από την εικόνα την οποία παρουσιάσαμε την προηγούμενη μέρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει λόγω των αποτελεσμάτων των οποίων έχουν. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και στις προπονήσεις για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα που μπορούμε στους αγώνες οι οποίους έρχονται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ετοιμάζεται η ομάδα για του χρόνου? Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα σε αυτά που βλέπετε εσείς από τα παιχνίδια, βγάζετε και συμπεράσματα για την επόμενη σεζόν, κάνετε ένα σχεδιασμό, έχει υπάρξει κάποιο πλάνο και βάσει αυτού κινείστε στις αναμετρήσεις που γίνονται στα παιχνίδια? Yeah, if in addition to playing in these games we get the chance to make our preparations in order for the next year, you know, some things that we do in these 3 games that have passed have also a role to play with the next season, stuff that we want to see or conclusions that we want to make.
Okay, these games, of course, help us in this approach. Now we are discussing a little bit more about this game per game analyzing. So inside the game, the scenario mostly goes in a way that we make kind of mistakes, we receive kind of, how can we say, easy decisions, referee decisions, and the result of the game goes in the way that we don't want. Mm-hmm. So there is our attitude to prepare ourselves better for the next season. Some things inside of this decision, this help us to make our decision. And of course, it's about also in preparing, but it's about also in lasting in this championship. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχει και αυτή η προσέγγιση, υπάρχει και αυτή η σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Είναι κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε σε αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια με γνώμονα και την επόμενη σεζόν που θα έρθει. Αλλά από εκεί πέρα, βέβαια, το κάθε παιχνίδι από εκεί πέρα το βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θέλουμε να προετοιμάζουμε όσο καλύτερα γίνεται το κάθε παιχνίδι για να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη. Δεν είναι ότι προετοιμάζουμε απλώς μια ομάδα για την επόμενη σεζόν. Αλλά βλέπουμε στα τρία τελευταία παιχνίδια ότι ενώ η ομάδα μπαίνει καλά, προσπαθεί, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, δέχεται κάποια γκολ, υπάρχουν κάποιες εύκολες αποφάσεις κατά της δικής μας ομάδας από την πλευρά των διαιτητών που πηγαίνουν τα πράγματα και το αποτέλεσμα προς μία κατεύθυνση. Εμείς σε αυτό το κομμάτι το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και να προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε στα επόμενα παιχνίδια τα οποία έρχονται για να συνδυάσουμε και το κομμάτι του καλού ποδοσφαίρου, του αποτελέσματος, αλλά και το κομμάτι αυτό που έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας που έχει να κάνει με την επόμενη σεζόν. Ο Μουνάφο. Do we know anything about Monaco? If it's more on the same. In this moment, we don't know. We just know that it is not the same problem that he had. It is not the same problem that he had before. Όχι, υποτροπή δεν είναι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε το ακριβές θέμα που αντιμετωπίζει και το πόσο σοβαρό είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο ήταν στο ίδιο ακριβώς σημείο που είχε πάθει τον προηγούμενο τραυματισμό. Θέλω να ξεκινήσω δηλώνοντας ότι είμαι πολύ περήφανος για τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς. Μόνο να σκεφτούμε ότι ερχόμασταν από ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το κερδίσαμε, το χάσαμε και μάλιστα με έναν τρόπο που μας πόνισε πάρα πολύ. Και ερχόμενοι εδώ για να τα παίξουμε όλα για όλα, με το που ξεκινάει το παιχνίδι, δεχόμαστε ένα γκολ σε μια αντεπίθεση. Φανταστείτε λοιπόν πόσο ψυχολογικό βάρος είχαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές και πόσο ψυχολογικό boost χρειαζόταν για να μπορέσουν να επανέλθουν. Και γι' αυτό το λόγο, όπως σας είπα και στην αρχή, είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί αυτά τα παιχνίδια, πέρα από τις τακτικές, πέρα από τις προετοιμασίες, πρέπει να το πιστεύει ο ποδοσφαιριστής, πρέπει να καταθέσει την ψυχή του μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είδαμε στους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς. Και εάν το διατηρήσουμε έτσι, να μείνουμε ταπεινοί, να καταλάβουμε ότι πρέπει να παλέψουμε όλες τις φάσεις, να είμαστε πιστοί στο πλάνο που προετοιμαζόμαστε, συγκεντρωμένοι, μόνο θετικές σκέψεις μπορεί να κάνουμε για το μέλλον. Ερωτήσεις. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη σας. Ευχαριστούμε. Μιλήσατε για ψυχολογία. Με την νίκη σας, σε συνδυασμό με την είδα του Πανετολικού, περάσατε πάνω από την επικίνδυνη, από τη γραμμή του επιβασμού και αντιμετωπίζετε τον Πανετολικό. Είναι ο τελικός της χρονιάς, το παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου. Όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα είναι τελική. Το προηγούμενο παιχνίδι από αυτό ήταν τελικός. Ήμασταν πάνω από τη ζώνη, βρεθήκαμε κάτω. Αυτό το παιχνίδι ήταν τελικός. Το επόμενο παιχνίδι είναι τελικός. Ίσως και το μεθεπόμενο να είναι τελικός. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι σήμερα ήμασταν απόλυτα προσιλωμένοι και είχαμε και το δυναμισμό που χρειάζεται για τέτοια σημασία παιχνίδια. Εάν το κρατήσουμε αυτό, εξαρτάται από εμάς, από τη δική μας ομάδα. Και όπως είπατε και πολύ σωστά, βάσει αυτή τη στιγμή της βαθμολογικής θέσης που βρισκόμαστε. Τι άλλαξε, coach, στο δεύτερο ημίχρονο και ήρθε αυτή η ανατροπή, γιατί στο πρώτο δεν έδειχνε το παιχνίδι ότι πάει προς τα εκεί. Είπατε κάτι στα αποδυτήρια, είδατε μια άλλη ένταση στους παίκτες σας στο δεύτερο ημίχρονο. Ή ήταν και η συγκυρία, δηλαδή έχασε μια ευκαιρία ο Αστέρας να κάνει το 2-0 και στην κόντρα έβαλε γκολ η Κηφισιά, συγγνώμη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αν γυρίσετε πίσω στο προηγούμενο παιχνίδι, στο 47,
χάσαμε εμείς μια ευκαιρία μέσα στη μικρή περιοχή και στην επόμενη φάση δεχτήκαμε το 3-1. Σίγουρα, στο δεύτερο ημίχρονο, μίλησα στους ποδοσφαιριστές με τον ίδιο τρόπο, ότι πρέπει να συνεχίσουμε με το δυναμισμό που είμαστε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί δεν αξίζαμε να χάνουμε. Δεχτήκαμε ένα γκολ, το οποίο εμείς βρισκόμαστε στην επίθεση και δεχτήκαμε μια αντεπίθεση, ένα transition. Σίγουρα θα είχαμε στιγμές μέσα στο παιχνίδι να σκοράρουμε. Αλλάξαμε λίγο το σχηματισμό μας από 3-4-3 σε 3-5-2. Αυτό έφερε πιο πολλές μπάλες μέσα στην περιοχή και ίσως να ήταν και αυτός ένας λόγος. Παρ' όλα αυτά, θα επαναλάβω ότι πέρα από τις τακτικές, πέρα από το τι σχεδιάζεις, εάν δεν το πιστέψουν οι ποδοσφαιριστές και να βγάλουν τον δυναμισμό για να το αποδώσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν βγαίνουν πάντα όλα θετικά. Σήμερα ήταν όλα μαζί μας. Σε ομάδα που παλεύει για την παραμονή της, παίκτης που βάλει 15 γκολ, πόσο σημαντικό είναι αυτό? Σεντερφόρ, έτσι, ένα σεντερφόρ που βάλει 15 γκολ. Δεν το βρίσκεις πάνω εύκολα αυτό. Ισχύει. Τον Όγνιεν τον ξέρω από πέρυσι, ξέρω τις δυνατότητές του, αλλά μην ξεχνάτε ότι για να σκοράρει κάποιος πρέπει να του δώσει την μπάλα. Άρα είναι μια ομαδική δουλειά και αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής που βάζει το κερασάκι και εγώ είμαι περήφανος και θα ήθελα να σκοράρουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Αυτό θα μας βοηθήσει και για τη συνέχεια. Θέλω να τελειώσω και να μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή τη πολύ σημαντική νίκη και για την ιστορία του Συλλόγου αλλά και για το μέλλον του Συλλόγου σε έναν άνθρωπο τον οποίο ερχόμενος εγώ και το επιτελείο μου εδώ έκανε τα πάντα για να νιώσουμε άνετα, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε από τη δικιά μας την πλευρά όσο το καλύτερο γίνεται. Ένας άνθρωπος που βλέπω ότι είναι 24 ως 24 είναι η ψυχή αυτής της ομάδας, ο κύριος Κοτσόλης. Του αφιερώνω αυτή τη σημερινή νίκη και το αποτέλεσμα με όλη την καρδιά μου.